Και είναι μαζί μα ο Δημήτρη, ο Δημήτρη Καμπουράκη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Εξαιρετικά δυσάρεστο όλο αυτό. Μιλάμε για μια πράξη εκφοβισμού. Φαντάζομαι. Τι να πω Με στη νύχτα. Τώρα να κοιμάσαι και ξαφνικά να ακούσει ένα τρομακτικό κρότο μέσα στο σπίτι σου, να πεταχτεί απάνω και να. Ε, ε, Ανοίξει την τη, 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 τη μπαλκονόπορτα και να δει φωτιέ να ανεβαίνουν απάνω, πάνω, σε πιάνει τρέλα. Λε τι έγινε, κάτι. Προφανώς. Στο σπίτι σου, Προφανώς. έτσι. Δεν είναι τώρα κάπου απέναντι μακριά, στο σπίτι σου μέσα. Με ειδικού ανθρώπου, με, με, με. Και στο σπίτι που όπως ακούσαμε στο βίντεο να λες στο εσείς μένετε στο, στον πρώτο όρφο και από κάτω έμενε η πεθερά η ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι. Ναι. Αλλά η μεγάλη γυναίκα, αν είχε σκάσει και ήταν δίπλα, την είχε το κρεβάτι κοντά εκεί. Δεν ξέραμε τι θα γινόταν. Καλά, δεν ξέρει. Προφανώ και βλέπουμε εδώ τι εικόνε που, που έφτασαν οι φλόγε. Ήταν τα γκαζάκια και ήταν και πέντε λίτρα βενζίνη. Ήταν, ένα μπιτόνι μιτόν με, με πέντε λίτρα βενζίνη. βενζίνη. Ήταν ένα μπιτόνι βενζίνη. Το είχαν, είχαν δέσει γκαζάκια επάνω. Mm. Ο τύπο ήρθε με την άνεσή του και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ξέρ, ήξερε ότι υπάρχουν. Δεν δηλαδή, ήταν κρυμμένε οι κάμερε. Φαίνονται. Δηλαδή, αν είχαν ποτέ ναι, το χώρο. Έχει κουκουλωθεί βεβαίω. Δεν... Ναι, δεν υπάρχει. Το έχουν ψάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ήρθε, το έβαλε, έβαλε φωτιά με τον αναπτήρα και έφυγε. Αυτό που βλέπουμε εδώ, τα κουβεντιάζαμε προηγουμένω. Ανάμεσα στο βάζω φωτιά στο φυτίλι μέχρι την έκρηξη αυτή τη φοβερή φλόγα, πέρασαν περίπου Τέσσερα με πέντε λεπτά πραγματικό σκορ. Δεν χωρά. εξεράγει λοιπόν αμέσω. Έχει μοντεριστεί αυτό το βίντεο ναι, από την κάμερα ασφαλεία. Δηλαδή βάζει δηλαδή δηλαδή... φωτιά και παίρνει τέσσερα πέντε λεπτά μέχρι να σκάσει. Λέει σε αυτά τα λεπτά κάποιο μπορεί να... να περάσει, κατέβαινε... κάποιο μπορεί να μπει, να μπορεί να, να βγει. Κατέβαινε κάποιος, να κατέβαινε κάποιο, να μπαινε κάποιο, να παίρνει κάποιο από το πεζοδρόμιο, να πάρει ένα αυτοκίνητο, θα το σκότωνε. Θα το σκότωνε. Κανονικά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι μυαλό κουβαλάνε ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν ξέρω τέλο πάντων. Ξέρεις, απ' τη μια λες, αμάν, σε πια ένα φόβο έτσι. Μπορεί μετά να ηρεμήσει. Και... Αλλά είναι άγριο πράγμα. Αλλά είναι άγριο πράγμα, με πράγμα. Μες το στο σπίτι. Να στοχοποιείτε το σπίτι σου. Το... Μες στο σπίτι σου, η σου η γυναίκα, ος, παιδιάς, ο, οι άνθρωποι σου, γυναίκα, στα παιδιά σου, οι συγγενεί σου. Με συγχωρεί. Και δεύτερον, λε τώρα, εγώ τι να κάνω δηλαδή. Να, να έρθω την εκπομπή το Σάββατο ή εδώ τώρα και να. Τι να, τα στρογγυλεύω, να μην μιλώ. Μα ποτέ δεν επιτυγχάνεται αυτό, σε καμία επίθεση κατά δημοσιογράφου δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ο στόχος προφανώς, μιλάμε για μια αυταρχική κίνηση, που έχει στόχο τη σιωπή το φόβο. Το <στονίτρια> Έτσι. Ναι. Ε, πολιτική ποτέ δεν το έχουν πετύχει. και φαντάζομαι δεν θα το πετύχουν ούτε τώρα νομίζω, στη δική σου περίπτωση. Νομίζω πάντως ότι γενικώ αυτού του κύκλου, δεν ξέρω ποιοι ήταν τώρα, διότι η αστυνομία το ψάχνει, ήρθε η τρομοκρατική, ήρθαν οι ασφάλειε, με πήρε ο τηλέφωνο ο κ. Στοδωρικάκο, με πήραν οι υπουργοί, με πήραν το ΣΥΡΙΖΑ. Διάφοροι mm. που δηλώσει την παράστασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, ψάχνουν όλε τι εκδοχέ. Τα το συνδέουν και με την άλλη Ε, το σκέφτονται. Επίθεση δεν ξέρω αν δουμά. έχουν στοιχεία. Ψάχνουν και άλλε κάμερε γύρω-γύρω, δεν να. ξέρω την έρευνα τώρα. Ούτε θέλω να μπω μέσα. Ούτε και πρώτο και επιτρέπεται να μπω εγώ μέσα στην έρευνά του. Τι κάνουν. Καταρχήν σκεφτόταν ότι έσκασε την ίδια ώρα με τον Ντούμα. Μπορεί να είναι. Δηλαδή, πολύ τυχαίο θα ήταν την ίδια στιγμή και εδώ και εκεί δυο πανομοιότυπα πράγματα. Πολύ σύμπτωση. Απ' την άλλη τώρα. Δεν ξέρω. Τι να πω. Πάντω εγώ νομίζω ότι αυτούς τους κύκλους τους ενοχλεί πολύ η μετατόπιση του πολιτικού, ε, της πολιτικής ζήτησης προς το κέντρο. Αυτοί θέλουν να, να δουλεύουν τα άκρα. Mm. Να είναι τα άκρα από εδώ, τα άκρα από εκεί και αυτά να παίζουν μπάλα. Όταν βλέπουν ότι όλοι στο μεσαίο χώρο, στη μετριοπάθεια αυτά, εκεί παλεύουν και εκεί προσπαθούν, σου λέει δεν υπάρχει χώρο για μα. Και το σπρώχνουν το θέμα προ τα εκεί. Μπορεί να είναι μια ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε, ξαναλέω, για μια ακραία, ε, φασιστική, Πράξη εκφοβισμού, η Έτσι. οποία και αυτή όπως και οι υπόλοιπες, ε, ναι. έχουμε ζήσει και πολύ δύσκολες καταστάσεις και εδώ στον Και χειρότερες, Sky, εδώ που τα λέμε και, και, δηλαδή και στο ΣΚΑΕ και θα περάσω. και ο κάθε συνάδελφος και τα λοιπά. Ναι, τώρα δεν γίνεται να έχουμε από το 86 δημοσιογραφικά είναι σήμερα 36 χρόνια και να σοπάσουμε σήμερα. Κανείς μας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε πολύ σύντομα να υπάρξει ένα αποτέλεσμα Μακάρι. από τι έρευνε τη αστυνομία, να δούμε ποιοι κρύβονται από αυτού του είδους της... πίσω από αυτού του είδου τη πράξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ελπίζω πραγματικά να, να ηρεμήσετε.